όχημα μάχης Κένταλος Τσελβό, συνέχεια του τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας, αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο πρόγραμμα της ελληνικής εταιρείας, που δυστυχώς δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή. Χαρακτηριστικά: σύστημα ελέγχου πυρός FLARM, θερμικό σκόπευτο, αποστασιομέτρηση λέιζερ, ψηφιακός υπολογιστής, πλατφόρμα αισθητήρων, σταθεροποίηση σε δύο άξονες, σύστημα χειρισμού εξ αποστάσεως, αισθητήρας προειδοποίησης λέιζερ με ένδειξη διεύθυνσης, προσταφερούμενη χαλίβδινη θωράκιση, πλήρωμα, αρχηγός του στοιχείου πυροβολητής, οδηγός και μία ομάδα πεζικού 8 ατόμων. Μέγιστη ταχύτητα 75 χιλιόμετρα την ώρα. Οπλισμός: πυροβόλο 30 mm McDonnell Douglas και εκτοξευτήρα Stinger με δύο πυράβλους έτοιμους. Προαιρετικός οπλισμός: εκτοξευτής βομβίδων των 40 mm, πολυβόλο των 12,7 mm. Φυσικά με την πάροδο των ετών θα μπορούσαμε να προβαίνουμε στις ανάλογες αναβαθμίσεις του οχήματος και των συστημάτων του, ενώ θα είχαμε ένα εξαιρετικό, με βάση τα διεθνή στάνταρ τεθωρακισμένο όχημα μάχης, το οποίο θα ήταν απολύτως προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες και θα κάναμε παραγωγή όσο μονάδα χρειαζόμαστε. Η τιμή οπωσδήποτε θα ήταν χαμηλότερη από το αντίστοιχο εισαγόμενο, ενώ θα συντελούσε στην περαιτέρω τεχνολογική πρόοδο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, θα έδινε εργασία σε ελληνικά χέρια και θα αποτελούσε, γιατί όχι, και εξαγόγινο προϊόν.